Την ανανέωση του χορηγικού προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ανακοίνωσε σήμερα το Υγεία. Παράλληλα, στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Υγεία Ανδρέα Καρταπάνη, παραδόθηκε μια τιμητική δάδα ως αναγνώριση της προσφοράς μέχρι τώρα του Ομίλου Υγεία στους Ελλήνες αθλητές μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σαν Όμιλος Υγεία, μέλος του μεγάλου ιατρικού ομίλου, ιδιωτικού ιατρικού ομίλου στην Ελλάδα, όπως είναι η Hellenic Healthcare Group, που επεκτείνουμε την συνεργασία μας με την Ολυμπιακή Επιτροπή για την κάλυψη των αθλητών μας που θα λάβουν μέρος στις Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Θα τους καλύψουμε οποιοδήποτε υγειονομικό θέμα έχουν και στις εξετάσεις του και ελπίζω να μην χρειάζεται νοσηλεία για τα παιδιά και οτιδήποτε άλλο προκύψει, ώστε να έχουν τουλάχιστον από την πλευρά την υγειονομική, να μην σκέφτονται τίποτα και να είναι απρόσκοπτοι στην λειτουργία τους, στην προετοιμασία τους για την συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ελπίζοντας ότι και πάλι θα μας κάνουν περήφανους, θα μας κάνουν χαρούμενους στο να δούμε και πάλι την ελληνική σημαία να υψώνεται στον ιστό των Ολυμπιονικών, να ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο, γιατί θεωρούμε ότι η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι η υπέρτατη διάκριση που μπορεί να έχει ένας αθλητής στην καριέρα του και ας θυμηθούμε ότι στην αρχαία Ελλάδα οι πόλεις που είχαν Ολυμπιονίκες, γκρεμίζαν τα τείχη τους γιατί θεωρούσαν ότι έχοντας τέτοιους πολίτες δεν χρειάζονται τείχη για να προστατευτούν. Το Υγεία, αποτυπώνοντας την προσήλωσή του στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα, είναι πάντα κοντά στην κοινωνία και σαν θα έλεγα αποτύπωμα αυτής της προσπάθειας είναι και αυτή η στήριξή μας στην Ολυμπιακή Επιτροπή και στα παιδιά μας, τους μελλοντικούς Ολυμπιονίκες μας. Σήμερα επεκτείναμε τη συνεργασία του Ομίλου Υγεία και του Νοσοκομείου Μητέρα με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Η βοήθεια που προσφέρουν τα νοσοκομεία είναι σημαντική για τους Έλληνες αθλητές. Το νιώσαμε στην προηγούμενη συνεργασία μας και πολλοί αθλητές μας επωφελήθηκαν από αυτή τη συνεργασία νιώθοντας ασφαλείς για οτιδήποτε απρόοπτο μπορούσε να συμβεί στην υγεία τους. Μόνο οι υγιείς αθλητές μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις τους και να προκριθούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να τιμούν την χώρα μας. Και αυτό πετυχαίνουμε με αυτή τη συνεργασία και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Υγεία. Σήμερα παρουσιάσαμε την ανανέωση της συνεργασίας του Ομίλου Υγεία και του Νοσοκομείου Μητέρα με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε το 2018. Η ανάγκη των Ελλήνων αθλητών της Ολυμπιακής Ομάδας για παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας και η ομπρέλα που έχει δημιουργήσει ο Ομίλος Υγεία και το Νοσοκομείο Μητέρα πάνω από αυτούς, φάνηκε με την αποτελεσματικότητα που είχε από το 2018 μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και γι' αυτό η διοίκηση των νοσοκομείων αποφάσισε να επεκτείνει αυτή την δράση που αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Υγεία και του Μητέρα μέχρι το 2024. Πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους αθλητές είναι σημαντικές και δημιουργούμε μια ασφάλεια στα θέματα υγείας που είναι απαραίτητη για τον υψηλό πρωταθλητισμό. Πόσο σημαντική είναι για εσάς τους αθλητές που ετοιμάζεστε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες η συνεργασία αυτή του Υγεία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή? Νομίζω για έναν αθλητή είναι πάρα πολύ σημαντικό το να νιώθει ότι σε οποιοδήποτε απρόπτο που μπορεί να συμβεί, που είναι και πάρα πολύ πιθανό στον αθλητισμό με την καθημερινή καταπώνηση, υπάρχει να νιώθει μάλλον την ασφάλεια και τη σιγουριά ότι από πίσω του είναι ένας όμιλος που μπορεί να του προσφέρει οτιδήποτε χρειαστεί. Και εκ μέρους των αθλητών της Ολυμπιακής Ομάδας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Καπράλο που με τις ενέργειές του κάθε φορά προσπαθεί ώστε οι αθλητές να έχουν όσο δυνατόν την καλύτερη προετοιμασία, αλλά και στον Όμιλο Υγεία που είναι δίπλα μας και ευελπιστούμε να ανταποδώσουμε αυτή τη στήριξη.